Να πάμε στα Χανιά, να αναφερθούμε, καθώς είπαμε, τελειώνει ο Ιούνιος, βρισκόμαστε μέσα σε μια τουριστική καλοκαιρινή περίοδο. Πάμε να ξεκινήσουμε μια κουβέντα αναφορικά με την αβαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες του Δήμου Χανίων. Έχουν πραγματοποιήσει την ίδια ακριβώς κουβέντα, την ίδια ακριβώς συζήτηση με πολλές περιοχές, με πολλούς Δήμους, παραθαλάσσιους Δήμους βέβαια, σε επίπεδο Κρήτης. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Τάσο Αλόγλου, στα Χανιά. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα κύριε Παγιδόπουλε, να είστε καλά. Λοιπόν, είχε δοθεί μια παράταση στους Δήμους για να καλύψουν ανάγκες εναβαγωσώστες, σωστά? Έτσι ακριβώς, σε αντίθεση με το προεδρικό διάταγμα των ισχύων, όπου υποχρεούνταν οι Δήμοι όλης της χώρας να έχουν την υπηρεσία της αναβαγωσωστικής κάλυψης ενεργοποιημένη από τις αρχές του Ιούνιου, από τη 1η του Ιούνιου. Βέβαια, η εξέλιξη στα Χανιά, είστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι, ήδη εφαρμόζουμε από εχθές την υπηρεσία αυτή στις παραλίες μας, έτοιμοι να δημιουργήσουμε αυτό το αίσθημα ασφάλειας, όχι μονάχα στους ντόπιους, αλλά και στους επισκέπτες στο Δήμο μας. Μάλιστα. Υπάρχει πρόβλεψη, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, για 28 πύργους σε παραλίες των Χανίων. Στελεχωμένοι πύργοι με τον απαραίτητο εξοπλισμό, με ιατρικά εξαρτήματα, με μηχανοκίνητα σκάφη, σωστά? Έτσι ακριβώς, το τελευταίο προεδρικό διάταγμα, το οποίο ψηφίστηκε το 2020, αύξανε τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις της ναυαγωστικής κάλυψης. Ήδη είναι πολύ ψηλά τα στάνταρ θεωρώ στη χώρα μας, γεγονός που εμπνέει ένα αίσθημα ασφάλειας σε όλους. Ο Δήμος Χανίων είναι από τους 5 μεγαλύτερους Δήμους σε όλη τη χώρα μας. Όσον αφορά τον αριθμό των πύργων, προσθέθηκαν άλλοι 2 ναυαγωστικοί πύργοι σε παραλίες που δεν υπήρχαν, πράγμα που κάνει τις παραλίες σχεδόν στο σύνολό τους να είναι παραλίες οι οποίες τα βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας και εξυπηρέτησης εξασφαλίζονται. Η προϋπόθεση, τα κριτήρια προκειμένου βέβαια να υπάρξει πύργος σε παραλία, ποιες ήταν οι προϋποθέσεις? Γιατί μας είπατε ότι ορισμένες παραλίες, φαντάζομαι μικρές, έχουν μείνει ακέφαλες, έτσι, εντός εισαγωγικών. Δεν είναι πολλές αυτές, κύριε Παναγιωτόπουλε, αλλά υπάρχουν όντως προϋποθέσεις, ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν. Έχουν να κάνουν με το χαρακτηρισμό τους ως πολυσύχναστες από επιτροπή, η οποία, στην οποία συμμετέχουν μέλη από διαφορετικούς φορείς του κάθε Δήμου. Οι προϋποθέσεις τουλάχιστον είναι ότι κατά την περίοδο του Αυγούστου, που είναι η περίοδος της πλήρης σεζόν, του full season που λέμε στα αγγλικά, θα έχουν σε επίπεδο χιλιομέτρου έναν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της παραλίας. Μάλιστα. Και βέβαια ξεκινά και μια πολύ μεγάλη συζήτηση, έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ, αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις για να καλυφθούν οι θέσεις σε παραλίες της Κρήτης. Ήδη βέβαια οι δήμοι της, οι εκπρόσωποι των δημάρχων, οι ίδιοι δήμαρχοι κρούν καμπανάκι κινδύνου και λένε δεν αρκούν τα χρήματα, πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να υπάρξει μια αύξηση της βοήθειας και των πόρων από το κεντρικό κράτος. Εσείς που έχετε το χαρτοφυλάκιο των οικονομικών σε ένα από τους μεγαλύτερους δήμους της Κρήτης, τι έχετε να πείτε? Απόλυτα συμφωνούμε στα λεγόμενά σας και ήταν και ένα πεδίο αντιπαράθεση που υπήρχε τόσο με την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, συγγνώμη, όσο όμως και με την ΚΕΔΕ. Τα στάνταρς είναι πλέον πολύ υψηλά σε σχέση με την αναβαγωστική κάλυψη. Στάνταρς όμως τα οποία έχουν αυξήσει κατά πολύ το κόστος της υπηρεσίας αυτής τα τελευταία χρόνια για όλους τους Δήμους. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι από πέρυσι σε σχέση με φέτος το κόστος των Δήμων Χανίων έχει αυξηθεί περίπου κατά 150.000 ευρώ. Ήταν αυτό που έκανε πολλούς Δήμους της χώρας να έρθουν σε μια έντονη επικοινωνία τις τελευταίες μέρες του Μαΐου και αυτό που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών αντιλαμβανόμενο την μη ετοιμότητα των Δήμων να δώσει μια παράταση για έναρξη της αναβαγωστικής κάλυψης στις 22 του Ιούνιου από τη μία, από την άλλη όμως να ενεργοποιήσει πιο γρήγορα το στοιχείο της χρηματοδότησης. Αυτό που είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Εσωτερικών διαμέσου και του ίδιου του Πρωθυπουργού, σήμερα μάλιστα που μιλάμε, εγκρίθηκε η έκτακτη αυτή χρηματοδότηση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία χρήματα θα διανεμηθούν σε όλους τους Δήμους της χώρας οι οποίοι υποχρεούνται σε αναβαγωστική κάλυψη και καλύπτουν περίπου το 40% αυτής της απαιτούμενης δαπάνης για τους Δήμους. Είναι μια επιτυχία των Δήμων. Δεν μπορούμε σαφώς και ασφαλώς θέλουμε να έχουμε υψηλές υπηρεσίες ναυαγωστικής κάλυψης και να εξασφαλίζουμε σε όλους τους λιόμενους το αίσθημα της ασφάλειας. Από την άλλη όμως τα πολύ υψηλά στάνταρ
Έχουν κάνει αρκετά ανταγωνιστικό αυτό το προϊόν με αυξημένο κόστος, κόστος όμως το οποίο μεταβιβάζεται καθ' ολοκλήρου στους Δήμους. Και εκεί ήταν αυτό που πιέσαμε και αυτό που απαιτήσαμε αρκετοί Δήμοι της χώρας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα στάνταρτς αυτά καλό είναι να εξασφαλίζονται και να συνυπολογίζονται στους διαγωνισμούς. Απ' την άλλη, όμως, πρέπει και το Υπουργείο να συμβάλλει στη χρηματοδότηση των Δήμων. Μάλιστα. Και αυτό έγινε σήμερα για μέσω του αναπληρωτή Υπουργού Ιστορικών. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.